ορπίλει σε κάθε σκέψη για διοργάνωση κοινωνικής εκδήλωσης που θα προκαλούσε ένα χαοτικό σκηνικό ανάμεσα στις οικογένειες και τον περιγυρό τους, με τον εμβολιασμό να αποτελεί πια βασικό κριτήριο για καλεσμένους σε δεξιώσεις και γλέντια, αποτελεί τον μπλόκο για τους ανεμβολίαστους σε κλειστούς χώρους. Προβατώντας σε ένα τεντωμένο σκηνί, προσπαθούμε να ισορροπήσουμε, αλλά δεν ξέρω αν τα καταφέρουμε. Για τη λεγόμενη βιομηχανία γάμου που στη διάρκεια της πανδημίας καταγράφει τεράστιες απώλειες, τα νέα μέτρα ισοδυναμούν με νέο λουκέτο. Η κυρία Αλεξάκη, ιδιοκτήτρια, έχει συμφωνήσει ότι θα ανοίξουμε μόνο για εμβολιασμένους τα μέσα μαγαζιά, τα χειμερινά. Αλλά δεν ξέρω ο κόσμος τι θέλει να κάνει. Όλες οι εκδηλώσεις που ήταν να γίνουν από εδώ και πέρα, οι περισσότερες, αν όχι όλες, έχουν μεταφερθεί για το 22, ακόμα και για το 23 ξεκινάνε και ζητάνε. Για μας είναι τουλάχιστον αποκαρδιωτικό και τραγικό. Γνωρίζοντας καλά πώς η τοπική κοινωνία λειτουργεί απέναντι σε τέτοιου είδους καλέσματα και διοργανώσεις, οι επιχειρηματίες του κλάδου θεωρούν πως πλέον όλα παγώνουν. Σίγουρα ο κόσμος έχει σταματήσει και έχει παγώσει γιατί δεν γνωρίζει τι να κάνει. Είναι δίκοπο μαχαίρι το να μιλήσεις σε κάποιον και να πεις σε καλό στο γάμο μου, απλό πρέπει να είσαι εμβολιασμένος πλήρως, τα παιδιά σου να τα αφήσεις σπίτι εφόσον είναι ανεμβολίαστα, ότι θα σε ελέγχουν. Λίγο χάνει τη μαγεία του όλο αυτό, λίγο χάνει τη χαρά. Είναι κάτι όμως που είναι απαραίτητο. Τα χαρτογράφητα νερά της πανδημίας και μετά από αλλεπάλληλες αναβολές, πολλοί ήταν εκείνοι που έσπευσαν να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους τελευταίους μήνες. Γάμοι και βαφτίσια έγιναν μαζικά όσο οι εξωτερικοί χώροι μπορούσαν να φιλοξενήσουν τις δεξιώσεις, με το καλοκαίρι και τους τότε περιορισμούς σύμμαχο. Τους δύο μήνες του καλοκαιριού, η αλήθεια είναι ότι γάμοι γίνανε. Γίνανε όμως όχι από αυτούς κυρίως που είχαν ακυρώσει. Περισσότερα καινούργια ζευγάρια προγραμμάτισαν το γάμο τους. Είμαστε ο μόνος κλάδος, ο επισιτιστικός και δι' η μαζική εστίαση και αναψυχή που προσφέρουμε εμείς, που διαχωρίζουμε σε δύο κάστες τον κόσμο. Τα καινούρια μέτρα δεν θα υπάρξουν εκδηλώσεις. Μπαίνουμε σε μια διχόνοια, διχάζουν τον κόσμο. Διχάζουν οικογένειες. Δεν υπάρχουν μόνο εμβολιασμένοι και ανεμβολιαστοί. Υπάρχει σε μια οικογένεια το ίδιο πράγμα. Ακόμη και τώρα, κάποιοι παίρνουν το ρίσκο του καιρού για να αποφύγουν τον πονοκέφαλο του αποκλεισμού ανεμβολιαστών συγγενών και φίλων. Στις επιχειρήσεις του κλάδου, ωστόσο, η σημαντική ανάσα του καλοκαιριού δεν στάθηκε ικανή να ανατρέψει το αρνητικό πρόσημο στα ταμεία τους από το βαρύ πλήγμα του κορονοϊού. Από τη μία μεριά ο περιορισμός στον αριθμό των καλεσμένων και από την άλλη το mini lockdown και η απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τη μία τα μεσάνυχτα φρέναραν κάθε προοπτική ανάκαμψης. Μέχρι τώρα όλο το καλοκαίρι τα 300 άτομα ήταν πρόβλημα για τους διοκτήτες, δεν καλύβαν τα έξοδά τους, μικρές εκδηλώσεις για τεράστιους χώρους σαν και εμάς. Το προσωπικό έκανε κάποια μεροκάματα μετά από 14 μήνες που είχαμε να εργαστούμε. Πήγαμε να ξεκινήσουμε, δουλέψαμε 1,5-2 μήνες και ξανά από την αρχή. Θεωρητικά δεν είναι mini lockdown αυτό, είναι κανονικό lockdown για μας. Από εκεί πέρα δεν μπορούμε να πούμε σε καμία περίπτωση ότι η δουλειά 2 μηνών ισοδυναμεί με τη δουλειά του έτους. Εμείς, σαν εστίαση μαζική, έχουμε να δουλέψουμε 2 χρόνια. Πάμε για τρίτο χρόνο. Επικρατεί μια βουβαμάρα, μια παγωμάρα, μια βεβαιότητα.